Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Τι από τα δύο είναι καλύτερο? Ένα κινητό ή μια DSLR? Μην ξεχνάτε ότι ζούμε στον 21ο αιώνα. Σήμερα, στις μέρες μας και λόγω της τεχνολογίας, επειδή όλα έχουν γίνει εξαιρετικά καλύτερα, ειδικά τώρα τα τελευταία τηλέφωνα που έχουν βγει έχουν ξεφύγει πάρα πολύ στη φωτογραφική τους μηχανή, μπορούμε να αντικαταστήσουμε, εάν είμαστε ερασιτέχνες πάντα, έτσι μιλάμε για ερασιτεχνική φωτογραφία σε αυτά τα μαθήματα, μπορούμε να αντικαταστήσουμε ένα κινητό, μάλλον μπορούμε να αντικαταστήσουμε μια φωτογραφική μηχανή με ένα κινητό. Σήμερα θα σας δείξω το πώς, βασικά θα σας αποδείξω καλύτερα, το πως πολλές φορές, εγώ προσωπικά, που έχω μηχανές αρκετές, δεν τραβάω με τις φωτογραφικές μου μηχανές και δεν τις χρησιμοποιώ για να τραβάω φωτογραφίες. Έχω στο Instagram μου πάρα πολλές φωτογραφίες, οι οποίες οι περισσότερες από αυτές είναι φωτογραφισμένες με το κινητό μου τηλέφωνο. Και δεν είναι ένα εξαιρετικής ποιότητας τηλέφωνο, γιατί έχουν βγει πολύ καλύτερα από αυτό. Έχω ένα τηλέφωνο, έχω το iPhone το 6S, είναι 4 χρονών περίπου, 4 χρονών τηλέφωνο, και όμως το έχω ακόμα και τραβάω με αυτό εξαιρετικές φωτογραφίες. Το μόνο που χρειάζεται λοιπόν είναι να έχεις ωραία αντίληψη. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν σήμερα θα φύγει από τη μέση και θα μπει στην άκρη. Και σήμερα θα σας δείξω το Instagram μου. Θα σας δείξω και θα σας πω το πόσο εύκολα μπορείτε να τραβήξετε μια ωραία φωτογραφία, το πώς θα μπορέσετε να την επεξεργαστείτε με τα φίλτρα. Όχι φίλτρα. Τα ξεχνάμε τα φίλτρα, γιατί όλοι πάτε και βάζετε φίλτρα. Δεν είναι μόνο τα φίλτρα τα ωραία που έχει το Instagram. Θα μάθουμε να επεξεργαζόμαστε φωτογραφίες μέσα από το Instagram. Θα σας δείξω από το Instagram ποιες φωτογραφίες έχω βγάλει με το iPhone και όχι με τη φωτογραφική μου μηχανή. Να ξέρετε ότι οι περισσότερες φωτογραφίες που ανεβάζω στο Instagram είναι φωτογραφίες που έχουν βγει με το κινητό μου και τις επεξεργάζομαι με το κινητό μου. Αν δεν έχεις κάνει follow στο προσωπικό μου στο Instagram, να πας να κάνεις. Ακούεις το όνομα Giorgio Dimitrio. Θα έχω και link κάτω στην περιγραφή. Η πρώτη φωτογραφία, την πρώτη φωτογραφία μάλλον, την έβγαλα σήμερα. Αυτή η φωτογραφία είναι στη Θάσο. Πήγα για μια δουλειά στη Θάσο, σταματήσαμε, κάναμε κάτι επαγγελματικές φωτογραφίσεις και έτσι δεν έχασα την ευκαιρία να αφήσω λίγο τη μηχανή μου και να ανεβάσω γρήγορα μια φωτογραφία στο Instagram. Τι έκανα? Έστησα το κινητό μου, έκανα ένα ωραίο κάδρο, να έχω ίσια τον οριζοντά μου, να φαίνεται η θάλασσα μαζί με το βράχο δίπλα, το βουνό αν θέλετε, όπως θέλετε πείτε, το πράσινο καλύτερα, και την αποτύπωσα. Η φωτογραφία προφανώς δεν είχε αυτό το αποτέλεσμα όταν την φωτογράφησα. Γι' αυτό πήγα και την επεξεργάστηκα. Θα δούμε σε λίγο το πώς γίνεται. Αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη σε ένα μέρος το οποίο δεν φαντάζεστε το που μπορεί να είναι. Τη βλέπεις και λες Λονδίνο, Αγγλία. Και όμως όχι. Αυτή η φωτογραφία είναι στην Δράμα. Αν είσαι από τη Δράμα και έχεις δει αυτό το αυτοκίνητο, φωτογράφησε το και στείλ το μου. Πώς το βλέπεις, ε? Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία τραβήθηκε με το iPhone. Κάθισα με το κινητό μου. Με το οποιοδήποτε κινητό και να είχα, θα τραβούσα αυτή τη φωτογραφία. Γιατί? Γιατί κάθισα, έκανα το σωστό κάδρο, σωστός ορίζοντας και μετά με λίγο επεξεργασία από τα φίλτρα ή μάλλον την επεξεργασία του Instagram βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτή η φωτογραφία επίσης έχει βγει από το iPhone. Γιατί είχα τρεις μηχανές επάνω μου, αλλά ήθελα να την ανεβάσω γρήγορα. Γι' αυτό τράβηξα τη φωτογραφία, την επεξεργάστηκα λίγο από το Instagram και την ανέβασα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να έχετε την ακριβότερη κάμερα ή την έστω φθηνή ακριβή κάμερα για να βγάλετε ωραίες φωτογραφίες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε γούστο. Αν έχετε γούστο, θα μπορέσετε να βγάλετε πολύ όμορφες φωτογραφίες. Πρώτος και βασικός κανόνας, σταθερός ορίζοντας. Να έχετε τον ορίζοντά σας, την ευθεία σας σταθερό. Και αν δεν είστε τόσο καλοί και δεν μπορείτε, μην αγχώνεστε. Υπάρχει στην επεξεργασία τρόπος να το διορθώσουμε. Με λίγο crop και η φωτογραφία θα έρθει ακριβώς όπως θα έπρεπε να ήταν. Ανοίγουμε το Instagram μας και πατάμε το συν για να προσθέσουμε προφανώς μια φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι όπως ήταν κανονικά τραβηγμένη από το κινητό μου. Αυτή. Και δείτε πώς έγινε.
Βλέπετε τη διαφορά? Αυτή τραβήχτηκε, αυτή ανέβηκε. Είναι σίγουρα πιο εντυπωσιακή. Πώς τη φτιάχνουμε? Παίρνουμε απλά τη φωτογραφία, πηγαίνουμε επόμενο. Δεν βάζουμε κανένα φίλτρο, το μόνο που πατάμε είναι επεξεργασία. Εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε προσαρμογή, στην προσαρμογή μπορούμε να την περιστρέψουμε. Εάν σε περίπτωση δεν έχετε ίσιο ορίζοντα, εγώ έχω στην προκειμένη περίπτωση, απλά θα την περιστρέψετε είτε δεξιά είτε αριστερά, για να κάνετε σωστά ευθυγράμμιση το βάθος σας. Δηλαδή, το βάθος στη φωτογραφία αυτήν εδώ πέρα να είναι το νερό ίσια. Και θα το δείτε αυτό εδώ πέρα από τις γραμμές που θα σας έχει. Έτσι, ωραία. Δεν παίζουμε τρίλι σε αυτές τις γραμμές. Ωραία. Λοιπόν, πατάμε τέλος και πηγαίνουμε μετά στη φωτεινότητα. Η φωτεινότητα τη θέλουμε, αλλά όχι πάρα πολύ, γιατί θα ασπρίσει η φωτογραφία. Ανοίγουμε λίγο τη φωτεινότητα, γύρω στο 12 νομίζω είναι καλά. Το επόμενο είναι η αντίθεση των χρωμάτων. Η αντίθεση είναι το πόσο άσπρο ή μαύρο θα έχει φωτογραφία. Δηλαδή το πόσο σκοτεινή, το πόσο φωτεινή θα είναι. Αυτό είναι η φωτεινότητα. Το πόσο μαύρο ή το πόσο άσπρο θα είναι. Δείτε το, εάν το πάω προς τα πάνω γίνεται μαύρη. Εάν το φέρω προς τα κάτω γίνεται πιο θαμπή, θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή πιο ζωντανά χρώματα ή το αντίθετο. Εμείς θα βάλουμε λίγο ζωντάνια, θα πάμε γύρω στο 16%. Συνήθως, να ξέρετε, τα περισσότερα τα ανεβάζουμε. Πατάμε τέλος. Τη δομή συνήθως δεν την πειράζω, μπορείτε να την πειράξετε. Σας κάνει λίγο πιο... Δείτε το άμα το βάλετε, δηλαδή ας πούμε το νερό θα γίνει λίγο... πώς να το πω, θα γίνει πιο κρυσταλλική η φωτογραφία σας. Δεν θα έχει τόσο smooth, εμένα μου αρέσει το πιο smooth. Αυτό το κάνει λίγο πιο ψεύτικο. Εγώ συνήθως δεν το βάζω, το αφήνω γιατί μου αρέσει το πιο smooth. Αλλά μπορείτε να βάλετε δομή εσείς. Θα ξεχωρίζει καλύτερα τις λεπτομέρειες αν βάλετε δομή. Πατάμε τέλος, ανεβάζουμε, πάμε στη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία είναι το πόσο θερμή, το πόσο ψυχρή θα είναι η φωτογραφία μας. Αν ανεβάσουμε γίνεται πιο θερμή, εάν κατεβάσουμε γίνεται πιο ψυχρή. Στην προκειμένη η θάλασσα και ο ουρανός είναι αρκετά μπλε. Οπότε θα δώσουμε λίγο πιο θερμό χρώμα για να φωτίσουμε το πράσινο που είναι δίπλα στο νερό. Πατάμε τέλος, ο κορεσμός των χρωμάτων είναι αλλιώς το saturation, δηλαδή μας δίνει την απόδοση των χρωμάτων, μας πολλαπλασιάζει το χρώμα στη φωτογραφία. Σας τα λέω πολύ απλά για να καταλαβαίνετε. Οπότε, εάν το δώσουμε, βλέπετε ότι γίνεται πιο ζωντανή η φωτογραφία μας, πιο παραμυθένια, λες, wow. Δεν υπερβάλλουμε στο saturation, γιατί αν υπερβάλλετε, την κάνετε τη φωτογραφία ψεύτικη. Βάζετε τόσο όσο χρειάζεται. Πατάμε τέλος. Το χρώμα είναι να μπορέσετε να δώσετε χρώμα αν θέλετε, να την κάνετε πιο ρετρό, πιο έτσι φάση. Εγώ συνήθως δεν βάζω. Στο ξεθόριασμα την κάνετε πιο θαμπή. Δεν το χρησιμοποιείτε γιατί θέλετε να είναι ζωντανή. Φωτεινούς τόνους. Συνήθως, τώρα στην προκειμένη θα κατεβάζω. Συνήθως ανεβάζει τους φωτεινούς τόνους για να δώσεις πιο καλή απόδοση στη φωτεινή έκθεση. Δηλαδή, όταν έχετε φωτογραφίσει με μια λάμπα, οι φωτεινοί τόνοι πάλι θα κατέβουν βασικά. Εάν είστε σε ένα πιο σκοτεινό σημείο, οι φωτεινοί τόνοι θα δώσουν, ας πούμε, φωτογραφίζετε τα αστέρια. Αν και το κινητό δεν μπορεί να αποτυπώσει τα αστέρια φυσικά, αλλά πέσω ότι μια εκατομμύρια αποτυπώναμε αστέρια, οι φωτεινοί τόνοι θα μας δίνανε αυτή τη λάμψη στα αστέρια. Δηλαδή θα κάνανε τις γραμμές πιο έντονες στο αστέρι, θα το κάνανε να λάμπει, να το πούμε έτσι. Στην προκειμένη θα κατεβάσουμε τους φωτεινούς τόνους, γιατί έχουμε πάρα πολύ ήλιο και ο ήλιος είναι δίπλα, τη δεξιά πλευρά που έχει φωτογραφεί τη φωτογραφία. Οπότε είναι αρκετά φωτεινή. Οπότε οι φωτεινοί τόνοι θα κατέβουν για να γίνει η φωτογραφία πιο ωραία. Βάζουμε τους φωτεινούς τόνους, όχι πολύ, μείον 18 περίπου είναι καλά. Και τις σκιάσεις, οι σκιάσεις είναι το πόσο θα είναι το μαύρο στη φωτογραφία. Δηλαδή το πόσο θα πολλαπλασιαστούν οι σκιές που κάνει. Δηλαδή τα μαύρα σημεία, να σας το πω πιο απλά. Στην προκειμένη, αν το κάνουμε, θα μπώσουμε τη φωτογραφία, να το ανεβάσουμε και θα σκουρίνουμε πολύ. Οπότε θα προτιμήσουμε να το αφήσουμε στο 0, στην προκειμένη φωτογραφία. Το βινίρισμα είναι η λεγόμενη βινιέτα. Η βινιέτα είναι αυτό το φλου, όχι το φλου, αυτός ο δακτύλιος ο μαύρος που κάνει γύρω γύρω από τη φωτογραφία και κρατάει στη μέση τη φωτογραφία μας κανονικά. Δείτε αν το βάλω και την δώσω ένταση, τη βινιέτα, βλέπετε ότι δεξιά και αριστερά από τη φωτογραφία σκοτεινιάζει. Αλλά το μεσαίο σημείο της φωτογραφίας είναι στην κανονική του μορφή. Θα δώσουμε βινιέτα, αλλά όχι πάρα πολύ. Θα δώσουμε λίγο. Γιατί η φωτογραφία έχει πολλά σκοτεινά σημεία, ειδικά στις κάτω πλευρές, και θα τη σκοτεινιάσουμε αρκετά και δεν θα γίνει ωραία. Πατάμε τέλος και μετά. Αυτό εδώ πέρα είναι το να κάνετε
blur. Να το πω απλά, τη φωτογραφία σας πάνω κάτω. Δηλαδή, να κάνετε θαμπή τη φωτογραφία σας πάνω κάτω και στη μέση ή στο κέντρο της φωτογραφίας να το λεγόμενο φλου που λένε, να πολλαπλασιάσει το φλου από πίσω. Δεν το χρειαζόμαστε. Ή αλλιώς, αν θέλετε πιο επαγγελματικά, το λεγόμενο bokeh. Αφού τα επεξεργαστήκαμε και είμαστε έτοιμοι να instagramίσουμε τη φωτογραφία μας, θα πάμε πολύ απλά στο επόμενο και θα την ανεβάσουμε στο Instagram. Πήγαινε λοιπόν σε αυτή τη φωτογραφία που ανέβασα, που είδες πως την ανέβασα και είδες πως την έκανα, και πάτησε like. Θα περιμένω να το δω το like σου σε αυτή τη φωτογραφία. Θα έχει link κάτω στην περιγραφή. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας βοήθησα. Θα έρθουν και άλλα τέτοια μαθήματα, γιατί το κινητό μας είναι το μέλλον. Και στο κινητό μας περνάμε τον περισσότερο χρόνο μας. Και περισσότεροι, μη γελιόμαστε, φωτογραφίζουμε κυρίως από το κινητό μας. Και δεν χρειάζεται, είπαμε, να έχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό για να τραβήξουμε εξαιρετικές φωτογραφίες. Σήμερα σας απέδειξα ότι με το κινητό μου, ενώ έχω μηχανές, τραβάω καλύτερες πολλές φορές φωτογραφίες. Και χωρίς να έχω φώτα και μηχανές. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχνάτε, κάθε Δευτέρα θα είμαι εδώ για εσάς, για να κάνουμε τέτοιου είδους μαθήματα και να δείχνουμε καινούργια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν μην ξεχάσεις να κάνεις ένα δυνατό like, να κάνεις ένα subscribe για να μην χάσεις το επόμενο βίντεο την επόμενη Δευτέρα.